καλησπέρα. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Έχουμε βαρθεί να δούμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Μαρτίνς. Βεβαίως αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε κάποιο τίτλο. Και θέλω να πω το εξής. Αισθάνεται πικρία ή μια στεναχώρια βλέποντας αυτή τη στιγμή τη βαθμολογική κατάσταση, η διαφορά των δύο ομάδων, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, να είναι ο αγώνας στο γήπεδο Καραϊσκάκης στον πρώτο γύρο, που ο Ολυμπιακός είχε 30 ευκαιρίες, δεν κατάφερε να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ ξέφυγε, έκλεψε εντός αγωγικών τη νίκη, και αυτή είναι η διαφορά των δύο ομάδων βαθμολογικά? Ευχαριστώ. Σαν προφερειστή ήταν ο Ιδραγόνια Κύπρο παρά ο Σιλβάδος, μας κύπρο να αναβαίνει τον τίτλο. Σε αόρα και βέρος σου τάδε, η αντιφέρνηση από πούντο στο 20-20, πέτσε και τίτλο ένας κοστός, ο Ρενάδε είναι εμιζόγοντα με τρόντας τα εμπνώσα κάστα κόντρα ΠΑΟ, κόντρα του Δήμος, τρέντα οκασιόν, δυνατά γόλες, ο Ολυμπιακός ρομπότ, ΠΑΟ, βροδός, πούντος, ένας τα εμπνώσα κάστα. Να συμπληρώσω, συγγνώμη, για την ερώτηση, για να υπάρξει το νόημα, ότι η διαφορά τους είναι αυτός ο αγώνας, βαθμολογικά, παρά τα όσα έχουν γίνει μέσα στη σεζόν, που έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες, έτσι. Εννοώ διαιτητικά. Επειδή ο Σπούντος, σαν όσο λέμε, ο Σπούντος δεν έχει τζόγο, αν και αν πας άδω μου τα σκώσεις και τότε σου έμως δύσκολο, δεν θα έπρεπε. Não, eu não gostaria muito de falar sobre o campeonato. Nós vamos ter tempo de fazer uma avaliação sobre isso muito sério, muito cuidado, muito responsável. Eu penso que devemos fazer. É evidente que, se olharmos agora a classificação, neste momento os jogos diretos entre nós e o PAOK, neste momento, estão a ditar a classificação final. Mas sobre uma avaliação do jogo, eu só queria falar quando acabar o campeonato, até porque ainda não acabou o campeonato, até porque estão 6 pontos em disputa e nós, quer não, ainda estamos a trabalhar para isso. E, portanto, vamos fazer uma avaliação sobre isso no futuro. Καταρχήν, φίλοι, να πει πως αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση, γιατί το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει τελειώσει και θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να μιλήσουμε πολύ σοβαρά και πολύ αναλυτικά για το θέμα αυτό, να σχολιάσουμε γενικότερα το πρωτάθλημα, αλλά όταν αυτό τελειώσει. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως πραγματικά αυτό αντικατοπτρίζει, όπως είπατε, η διαφορά, μια που η βαθμολογική διαφορά μας αυτή τη στιγμή, το βαθμολογικό πίνακα είναι αυτή. Είναι πολύ λογικό, είναι να οφείλεται στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Όμως νομίζω πως αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί ακόμα έχουμε παιχνίδια να παίξουμε για το πρωτάθλημα. Não é por nada, por mesmo isso. Quando acabar a época, nós fazemos uma avaliação e eu posso responder a todas as questões que me possam colocar, e responderei sem problema nenhum, mas quero fazê-lo de uma forma fria, responsável, para bem do futebol também. Αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και δεν θέλει να αποφύγει τις ερωτήσεις σας, γιατί όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα θα απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα αν θέλετε να του θέσετε, με πάρα πολύ ψύχραμο και λογικό τρόπο, γιατί αυτό θα ωφελήσει και το ποδόσφαιρο. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα. Είδαμε για άλλη μια φορά το γήπεδο να είναι κατάμεστο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο μεγάλη ευθύνη απέναντι στον κόσμο είναι αυτή η παρουσία? Ο ΕΣΜΑΣ θα μας δει στο στάδιο για έναν ελέγχο. Σε γνώριση με το Λιδά Νόσο, ενόρμα, έπεσε σε δέτο σέντρα εκεί. Πέσω και σήμερα. Quem veio ver os jogos do Olympiacos, toda a gente gostou. A grande maioria dos jogos, nós tivemos aqui grandes noites e por vezes com resultado não tão bom, mas com grandes jogos de futebol. Acho que quem veio ao Caraçaque veio se divertir, viu uma equipa com qualidade, a saber aquilo que faz dentro do campo, com princípio, com meio, com fim. E quero deixar também uma palavra de apreço a todos os adeptos do Olympiacos, quer aqueles que vieram cá, quer aqueles que durante toda a época nos têm ajudado e apoiado em todos os momentos, quero dar os parabéns e para eles um profundo agradecimento. Mas isto, de facto, é um trabalho destes grupos de jogadores que têm sido nestes níveis. Eu quero dizer, por exemplo, uma palavra de apreço também hoje ao Daniel Paudense, porque hoje foi vítima do falecimento do seu avô, e portanto, mas esteve connosco, inclusive estava com febre e esteve sempre disponível. Aliás, contra a vontade, inclusive ele, na vontade dele, ele não teria sido este jogo, inclusive. E portanto, isto também demonstra também o espírito que está enraizado e o compromisso que nós temos com os adeptos do Olympiacos também. Pragmaticamente, nós temos uma grande ευθύνη apenas dos filhos.
Αυτό όμως όλο έχει δημιουργηθεί γιατί στη μεγάλη πλειοψηφία των παιχνιδιών μας μέσα στο γήπεδό μας οι φίλοι έχουν απολαύσει πολύ όμορφα παιχνίδια. Όχι πάντα με καλό αποτέλεσμα, αλλά πάντα με ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, με αρχή, μέση και τέλος. Κάτι που αρέσει στους φιλάθλους να βλέπουν. Νομίζω πως πραγματικά αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης σκληρής δουλειάς των ποδοσφαιριστών μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί από την αρχή της χρονιάς να ικανοποιήσουν τον κόσμο αυτό. Σε αυτό το σημείο θέλει να πει πως εκτιμάει πάρα πολύ την συνάρτηση του κόσμου μας και του κόσμου που έρχεται στο γήπεδο, αλλά και γενικότερα του καθενός που από την θέση στην οποία βρίσκεται βοηθάει και υποστηρίζει την ομάδα. Αυτό είναι κάτι αμοιβαίο, γιατί από την πλευρά τους εκεί είναι στηρίζουν την ομάδα και από την πλευρά μας εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ για να τους κάνουμε χαρούμενους. Νομίζω πως πραγματικά μέσα στο γήπεδο μας η παρουσία τους είναι τόσο μεγάλη, γιατί απολαμβάνουν αυτό που βλέπουν, ακόμα και αν τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντα αυτά που περιμένουμε. Είναι όμως, έχουμε όμως αποδείξει πως είμαστε εδώ με τη δέσμευση για να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά με καλό αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό θέλει να αναφερθεί ακόμα μια φορά στη δέσμευση αυτή, με το μεγάλο παράδειγμα που έδωσε σήμερα ο Ποντένσε, ο οποίος ήρθε εδώ πάρα πολύ λυπημένος, άρρωστος, γιατί έχασε τον παππού του. Παρ' όλα αυτά δεν ήθελε να λείψει, δεν ήθελε να παρατηθεί, ήθελε να είναι εδώ για να προσφέρει στην ομάδα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα για το πώς σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές αυτοί, για το πώς νιώθουν για την ομάδα και για το πώς δεσμευμένοι είναι για να προσφέρουν σε αυτήν. Porque nós ainda estamos nesta fase a lutar, quer se queira, quer não, e estar-se ao trabalho, ao compromisso, mesmo em muitos momentos a jogar contra tudo e contra todos. Και γιατί εμείς είμαστε δεσμευμένοι εδώ να δουλεύουμε και να παλεύουμε οποιαδήποτε στιγμή και αν αυτό χρειαστεί να το κάνουμε απέναντι σε οποιονδήποτε και σε οτιδήποτε. Άρα, έτσι. Ο Ολυμπιακός μετράει ουσιαστικά έναν εκπληκτικό δεύτερο γύρο με 14 νίκες σε 15 παιχνίδια. Μας παραπέμψατε μετά το τέλος του πρωταθλήματος, αλλά επειδή είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι και ίσως κάποιοι δεν έχουν δυνατότητα να δούμε το μάτς με τη Λαμία και τη Λάρισα, αν θεωρείται φυσιολογικό για μια ομάδα που έχει ένα τρομερό δεύτερο γύρο και έχει αυτές τις νίκες στα 15 τελευταία παιχνίδια, αν θεωρείται φυσιολογικό να μην έχει ρεαλιστικές ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου στα δύο αναπρομονωμένα τα παιχνίδια. Ευχαριστώ. Ολυμπιακός τον τέτοιο μου σε δύο ράντα ενημερωτικά, ακόμη κατώ σε δύο ώρες εκείνης της ζώνης. Σύπαντζα και στην Σάβη και ρεσποντέρ δέσο δες πέντε φινάλια λίγα, μας άλλονος δέσος να τον ζάνα από την Ιδάδη Πρεμέρα Βέλη, που και σε ρούλη του μου ζώγω εκεί μου σε κάσα. Και έπρεπε να τα σύπαντζα και ας λόγικο, τώρα ο Μακίπα και την φεταγούνα με σέβοντα Ronda Magnética, con 14 victorias, no tener esperanzas realísticas de ganar título. Há uma coisa que eu vou dizer, estou de consciência tranquila, porque trabalhei muito, tal como os jogadores. Toda a estrutura trabalhou muito de forma a conseguirmos os nossos objetivos. Estamos de consciência tranquila, mas não estamos felizes, como é evidente. E portanto, é isso que eu posso dizer. Tudo fizemos para que neste momento a nossa classificação fosse diferente, mas volto a dizê-lo. Nós podemos falar sobre isso, podemos marcar uma conferência de imprensa posteriormente, relativamente ao jogo com o Larissa, e depois fazemos uma avaliação. Toda a estrutura do Olympiacos tem que sentir de consciência tranquila, porque tudo e mais alguma coisa, ter compromisso e trabalhou para um bem comum que era o Olympiacos. Isso é o que nós podemos controlar. Que estamos felizes, não estamos, como é evidente, porque este grupo de trabalho merecia muito mais. Πραγματικά αυτό που έχει να δηλώσει σήμερα αυτή τη στιγμή είναι πως η συνείδησή του, τόσο εκείνο όσο και οποιονδήποτε από τους ποδοσφαιριστές, αλλά και όλες τις οικογένειες, όλες τις δομές του Ολυμπιακού, η συνείδησή μας είναι ήσυχη αυτή τη στιγμή. Ευτυχισμένοι δεν είμαστε, γιατί δεν έχουμε κατακτήσει το στόχο μας, όμως έχουμε κάνει τα πάντα, τα έχουμε δώσει όλα, ό,τι παίρνει το χέρι μας και ό,τι μπορούσαμε να ελέγξουμε, για να φτάσουμε σε καλύτερη βαθμολογική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Φυσικά και δεν είμαστε ευτυχισμένοι από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε και θα θέλαμε η βαθμολογία να είναι διαφορετική και κάναμε τα πάντα γι' αυτό. Όμως πραγματικά έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Μετά από το παιχνίδι με τη Λάρισα, μπορούμε να οργανώσουμε και να κανονίσουμε μια συνέντευξη τύπου όπου θα αναλύσουμε όσο θέλετε τα ερωτήματα και θα απαντήσεις οτιδήποτε θέλετε. Όμως αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτό όμως που έχει να πει αυτή τη στιγμή είναι πως πραγματικά νιώθουμε με πάρα πολύ ελαφριά και ήσυχη τη συνείδησή μας, γιατί πραγματικά παλέψαμε και κάναμε τα πάντα ο καθένας από την πλευρά του.
ό,τι παίρνει από τον έλεγχό μας για να είμαστε σε διαφορετική θέση. Ευχαριστούμε πολύ.